Παίζω καβάλα. Καβάλα, άμα είσαι καβάλα. Άμα είμαι καβάλα. Καβάλα. Έχω μια περίεργη άποψη με το θέμα του τραγουδιστή. Ότι αυτός καλά ήθελε και τα έφυγε και έγινε κομμάτια. Γιατί δεν το πήραν τα κλειδιά στο χέρι και τον αφήσαν να οδηγάει. Ποιος θα το πάρει, το κοριτσάκι 20 χρονών, πάνω στην τρέλα του. Τρεις πλαστικές έκανε το κοριτσάκι 20 χρονών, εκείνα τα χείλα του σαν τσχελουδάκι και να το πρίξει, μωρέ, πλάκα με κάνεις. Θα έχει 20 χρονών το κοριτσάκι μυαλό να πάρει τα κλειδιά των άλλων. Περιμένω την καβάλα σου, λέει. 20 και 30 και 40 εκατομμύρια. Όταν ήταν να πάρει το κλειδάκι για να ζήσει, γιατί δεν το πήρε το κλειδάκι. Ρε άνθρωπε, πόσο χρονών είσαι? 51 χρονών, όταν ήσουν 20 χρονών. Και έπαιρνε τα μάξι του μπαμπά σου ή δικό σου. Έτσι οδηγούσες όπως οδηγάς τώρα. Με παίρνανε τα κλειδιά, ναι φίλε, με πήραν τα κλειδιά. Συγγνώμη ρε φίλε. Ποιος να του πάρει τα κλειδιά ρε φίλε. Άντε πάλι. Ποιος θα του πάρει τα κλειδιά. Αυτή που ήταν δίπλα. Το κοριτσάκι 20 χρονών. Το κοριτσάκι δεν θα πιάσει, το κρίνω και την ώρα ρε. Το κλειδί θα πιάσει. Ξέρεις εσύ κανένα κοριτσάκι 20 χρονών να πιάνει τα κλειδιά. Άλλα πράγματα πιάνει. Βρε κοπελίτσα 25 χρονών το μυαλό της θα είναι. Πρέπει να παλαβώσεις και εσύ. Συγγνώμη, γνωρίζετε αν είχαν δίπλωμα το κορίτσι. Αλλά το έχουμε και στη ζωή το μυαλό μας. Ρε φίλε, 51 χρονών μαντράχαλος. Το ίδιο είσαι όπως ήσουν 20 χρονών. Ή το μυαλό σου είναι το ίδιο. Η πράξη σου είναι η ίδια, οι κινήσεις σου είναι οι ίδιες. Τα λόγια σου είναι ίδια. Απαιτείς από ένα κοριτσάκι 20 χρονών, 25. Πάνω στην τρέλα του, μπορεί να πιει και αυτό, κάναμε καμιά αλκοόλ. Να ήταν μαγεμένο, να ρούφιξε, ξέρω εγώ, κάνα αλεύρι εκεί πέρα. Τι μας λες τώρα. Εδώ δεν πίνουμε, δεν καπνίζουμε. Εδώ δεν πίνουμε, δεν καπνίζουμε. Και μας κρατάνε 30 άτομα, μην παρεκθραπούμε στο μικρόφωνο. Φαντάζεσαι να πίναμε και να καπνίζαμε, τι θα γινόταν εδώ πέρα. Ο Ανδρώνης θα είχε βγάλει κέρατα. Λοιπόν, τέλος. Λέγε κόκκινο. Τι θες, δε κόκκινο. Κάτσε, γιατί κάτι μου έλεγε στο κύριο Κώστας. Τι. Δεν προλαβαίνουμε να βγάλουμε τον νικητήρα σε Κώστα. Άμα μας το φέρνει παρά 4 λεπτά η γραμματεία, τι να προλάβω να βγάλω εγώ, ρε κόκκινο. Δεν έχει το τηλέφωνο του να πάρει τον επιλαχόν. Όχι, ρε κόκκινε. Δεν μπορώ να πάρω ούτε τον επιλαχόν ούτε τον βοδολαχόν. Έτσι όπως τα κάνατε, πάμε. Επόμενη εκπομπή. Άιτε. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα. Η Μαρίνα Μπίκου, τους ειδήσεων. Το πιο απλό πράγμα. Παρά 4 λεπτά μου έφερε γραμματεία το χαρτί. Είπαμε το όνομά του, τι θες να κάνω εδώ. Να στήσω μπαϊράκι μέχρι τις και μισή, να περιμένω να βγει ο Τσεμπερλής, να πούμε. Πάμε. Γεια χαρά, καλό μεσημέρι. Άιτε. Καλύτερα. Γι' αυτό σας λέω στη Θεσσαλονίκη, πάτε αργά. Αργά πάνε όλοι. Γραμματεία πείτε 4 λεπτά πριν. Ο κόκκινος 1/4 πει τους χορηγούς, ο άλλος μισή ώρα να κάνει μια άσκηση. Άντε καληνύχτα, άντε πάμε. Άντε, θέλετε για πρωτάθλημα να πάρετε. Άντε. Τότε που θυμίζω.